Ένας από τους πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους που έχουν πληγεί άμεσα από τον κορονοϊό είναι και τα γυμναστήρια που παραμένουν κλειστά από τις 14 Μαρτίου και δεν προβλέπεται να ανοίξουν τουλάχιστον πριν τις 29 Ιουνίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εργαζόμενους και ιδιοκτήτες. Μακάρι να ξεκινήσουν 29 Ιουνίου, γιατί είμαστε και τόσο καιρό άνεργοι, ας το πούμε έτσι. Τόσος κόσμος δουλεύει στα γυμναστήρια, οπότε έχει πληγεί πολύ αυτός ο κλάδος. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε απολυμάνσεις, καθαρίζουμε όλο το κτίριο, τα πάντα. Το σημαντικό είναι ότι εμείς, για να είμαστε υπεύθυνοι στο κομμάτι, στο συγκεκριμένο κομμάτι, έχουμε πει ότι από τη στιγμή που έκλεισε το γυμναστήριο με απόφαση του Υπουργείου, είπαμε ότι όλες οι συνδρομές θα παγώσουν. Οπότε, όταν με το καλό πάλι ανακοινωθούν ότι ανοίγουν τα μέτρα και μπορούμε πάλι να λειτουργήσουμε κανονικά, ο κόσμος μπορεί να εισέλθει στο χώρο και η συνδρομή θα ξεκινήσει από εκεί που είχε σταματήσει. Ωστόσο, μετά το άνοιγμα των γυμναστηρίων θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας για την ασφάλεια όλων. Θα υπάρχουν στο χώρο ειδικά καθαριστικά και πανάκια ή ακόμα καλύτερα χαρτιά μίας χρήσεως, στα οποία μετά την άσκηση ο πελάτης θα πρέπει να φροντίζει ώστε το μηχάνημα να μένει καθαρό για τον επόμενο πελάτη. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ατομική πετσέτα, να είμαστε από απόσταση, να μην έχει πολύ συνωστισμό. Οπότε ίσως εκεί τώρα βάζουμε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και σιγά σιγά ανανεώνεται αυτός ο αριθμός. Θα αερίζεται ο χώρος συνεχώς. Δεν θα λειτουργούν τα air condition για αρχή, γιατί δεν επιτρέπεται. Πάντως, όλο αυτό το διάστημα, την περίοδο δηλαδή της καραντίνας, οι γυμναστές φρόντισαν να στέλνουν στους πελάτες τους ακόμη και βίντεο, προκειμένου να γυμνάζονται σωστά. Τους δίναμε κάποιες οδηγίες, ανεβάζαμε κάποια βιντεάκια στα social media μας, ώστε να μην τους αφήσουμε έτσι εκτεθειμένους. Ξεκινήσανε να κάνουν πιο πολύ σωματική άσκηση στο σπίτι, κάποιο περπάτημα ή κάποιο τρέξιμο. Ακολουθούσαν τα social media. Γενικά πιστεύω ότι ο κόσμος αυτή την περίοδο ασχολήθηκε πολύ με την προσωπική του υγιεινή και άσκηση, είτε στο σπίτι είτε έξω. Όμως, παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η αισιοδοξία είναι το μοναδικό όπλο απέναντι σε αυτήν τη μεγάλη κρίση. Υπάρχει μια ανησυχία, αλλά πιστεύουμε, επειδή ο κόσμος μετά από όλη αυτή την καραντίνα, μετά από όλο αυτό που πέρασε, ότι το έχει ρίξει στη γυμναστική, ότι θα μας ευνοήσει και ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να γυμνάζεται, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτό κάνει πολύ καλό στην υγεία του και ότι αν έχει καλό μεταβολισμό και καλό ανισοποιητικό σύστημα, ότι όλα αυτά ξεπερνιούνται, ό,τι και να υπάρχει.